Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη. Το λόγο τον έχεις. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ευρώπη. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΝΘΕ, τον Πρόεδρό της και το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω από το Ηράκλειο. Παρόλο που εμείς στην Κρήτη ευτυχώς δεν ταλανιστήκαμε από το νέο ιό και είχαμε ίσως λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας να ασχοληθούμε με το θεωρητικό κομμάτι, μια που δεν ήμασταν στην πρώτη γραμμή της μάχης και έτσι η προετοιμασία που έγινε στο νησί, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της πανδημίας, δεν μας χρειάστηκε ευτυχώς. Και από την άλλη είναι χαρά μου να ακούσω τον Σταύρο και τη Μίνα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και να τους συγχαρώ για την προσπάθειά τους στην Ελλάδα, να έχουμε co-chair αυτού του webinar τον κύριο Βασιλακόπουλο από την Αθήνα, που προσπάθησε και εκείνος στο διάστημα αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία να βάλει το βάρος της ειδικότητας και να το δημοσιοποιήσει στα media, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, για την ειδικότητά μας, που ήταν στην πρώτη γραμμή, προφανώς με τη λοιμοξιολογία. Και προφανώς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που τους βλέπω έστω μέσα από την οθόνη, τον Βενερίνο, τον Φραντσέσκο και τον Τομπίας, που θα μοιραστούν μαζί μου, μαζί μας, τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν. Εγώ θα κάνω μια μικρή παρουσίαση, ένα overview και μια σύνδεση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης και θα αφήσουμε προφανώς όλο το χρόνο στους επόμενους ομιλητές, γιατί πραγματικά η κλινική εμπειρία τους είναι η πιο χρήσιμη σε αυτό το webinar. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Να με βοηθήσετε λίγο γιατί... Α, εδώ το desktop. Ωραία. Θα εστιαστούμε λοιπόν στις αναπνευστικές παθήσεις που μας... ανάγκασε να εστιαστούμε με άλλο τρόπο ο ιός αυτός. Εμείς κάναμε μια μικρή δημοσίευση στο ελληνικό, στο περιοδικό της Ελληνικής Πνευμολογικής Εταιρείας το Πνεύμον, αρχίζοντας από την αρχή της πανδημίας να δούμε τι ξέρουμε για τον εχθρό μας. Και εστιάζοντας εδώ σε καινούργιες δημοσιεύσεις, πραγματικά ο τίτλος του Τομπίας ότι τα νέα τα χθεσινά δεν είναι πια νέα, πραγματικά είχαμε ένα καταιγισμό δημοσιεύσεων τον τελευταίο καιρό σε όλα τα μεγάλα περιοδικά και μη. Εδώ φαίνεται ο ρόλος των αναπνευστικών των λοιμόξεων από τους ιούς γενικότερα και βλέπετε ότι η αναπνευστική ιή, γι' αυτό και το αναπνευστικό σύστημα είναι αυτό που πλήττεται περισσότερο, εκτός από τους αναπνευστικούς ιούς εδώ που βλέπετε, έχουμε προσβολή και του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, ενώ στη δεξιά πλευρά βλέπετε ότι έχουμε πάντα μια προσυμπτωματική περίοδο και μετά έχουμε την συμπτωματική περίοδο των νοσημάτων και μετά προφανώς την αποκατάσταση, όπου στις διάφορες μέρες που βλέπετε εδώ που φτάνουν μετά μέχρι και πάνω από ένα μήνα είναι κριτικός ο ρόλος της ανοσίας και προφανώς οι θεραπείες εδώ εναλλάσσονται ανάλογα με τον κάθε ιό. Εδώ λοιπόν ο κορονοϊός, βασιλικός ιός, φαίνεται να είναι μία μονή έλικας RNA ιός, που προφανώς ανήκει στην κατηγορία των κορονοϊών και μάλιστα έχει μία νουκλεοτιδική
συνέχεια και ομοιότητα κατά 90% με τους άλλους κορονοϊούς και φαίνεται ότι το κλινικό σύνδρομο που δημιουργεί είναι κυρίως αναπνευστικό, όμως είδαμε ότι στην πορεία της νόσου είχαμε πάρα πολύ σοβαρά συμπτώματα και σημεία εκτός από το αναπνευστικό σύστημα και σχεδόν όλα τα συστήματα ταλανίστηκαν από αυτόν τον ιό με πολυσυστηματικές εκδηλώσεις. Εδώ είναι μία πρόσφατη δημοσίευση από το ΣΕΛ, όλες είναι πρόσφατες προφανώς, πραγματικά ημερών που προσπάθησα να ανατρέξω τη βιβλιογραφία. Φαίνεται λοιπόν εδώ και ο ρεσέπτορ ACE2, με τον οποίο, το οποίο βρίσκεται στα επιθυλιακά μας κύτταρα και αυτόν χρησιμοποιεί ο ιός για να μπει μέσα στα κύτταρά μας, γιατί προφανώς έξω από τα κύτταρά μας δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ιών. Εκτός από την ΕΝΘΕ, που είναι πάρα πολύ μπροστά στην ενημέρωση από την πρώτη στιγμή και το site της πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει με όλα τα νεότερα δεδομένα και τις πρόσφατες ανακοινώσεις και τις οδηγίες από τις εταιρείες παγκοσμίως, και η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ ως γραμματέας το group των διαμέσων πνευμονοπαθειών, από πολύ νωρίς το ERJ με αυτό το editorial δείχνει ποιες ερωτήσεις μας ταλανίζουν, όσο και αυτό ακόμα, αν δείτε τις περισσότερες από αυτές, είναι ακόμα ανοιχτές, και φαίνεται επίσης ότι επιδημιολογικά δεδομένα όσον αφορά το κλινικό σύνδρομο, αλλά και τι γίνεται κυρίως στους ασθενείς που αποκαθίστανται μετά μία νόσηση, κυρίως σοβαρή, από τον κορονοϊό. Για την παθογένεση δεν θα μιλήσω, γιατί ο φίλος μου, ο Βενερίνο Πολέτη, θα μιλήσει αργότερα, αλλά και έχει δημοσιεύσει με την ομάδα του στο ιταλικό περιοδικό ακριβώς πώς γίνεται εδώ η αντιγραφή του ιού και πώς μεταφράζεται αυτό μέσα από το ενδοπλασματικό δίκτυο, ποιες πρωτεΐνες είναι αυτές που είναι οι μη δομικές, αλλά και αυτές που είναι δομικές, και κυρίως είναι αυτές που αργότερα θα δούμε ότι τα αντισώματα που κυρίως τώρα αναπτύσσονται δρούν. Και προφανώς βλέπετε και το Blue Journal, είχε ειδική προφανώς στήλη για τον κορονοϊό, και βλέπετε εδώ ότι στους καπνιστές σε σχέση με τους μη καπνιστές πώς εκφράζεται, ότι εκφράζεται πολύ λιγότερο στους μη καπνιστές ο υποδοχέας, που ακριβώς μας είναι απαραίτητος, είναι απαραίτητος στον κορονοϊό, τον εχθρό μας, για να μπει στα βροχικά επιθυλιακά κύτταρα, και βλέπετε ακριβώς εδώ σε ποια από αυτά εκφράζεται. Εδώ είναι μια μεγάλη δημοσίευση με περίπου 9.000 ασθενείς στο New England Journal of Medicine, που φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι απόν. Στις 8 Μαΐου έγινε και το τελευταίο update σε αυτό το άρθρο, όπου φαίνονται οι συνοσηρότητες εδώ των ασθενών με COVID. Εδώ 169 νοσοκομεία από Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική ουσιαστικά προσπάθησαν να διευκρινίσουν τη σχέση μεταξύ της καρδιαγγειακής νόσου και της θεραπείας στην ενδονοσοκομιακή νοσηλεία των ασθενών με COVID, και προφανώς να διευκρινίσουν και το ρόλο του καπνίσματος. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι όσον αφορά τη χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια αυξάνει το ρίσκο κατά 2 φορές και το κάπνισμα κατά 3 φορές για να νοσήσουμε σοβαρά με COVID. Άρα ουσιαστικά λύγει το θέμα το κατά πόσο το κάπνισμα και οι αναπνευστικοί ασθενείς προσβάλλονται από την νόσο. Παθοφυσιολογικά στην παθογένεση φαίνεται εδώ πώς ο ιός μπαίνει, αναπτύσσεται και αποδεσμεύεται μετά μέσα στα κύτταρά μας αφού δένεται με τον ACE2 receptor και την ιδιαίτερη αυτή πρωτεΐνη, τη γλυκοπρωτεΐνη που είναι μία S πρωτεΐνη, την πρωτεΐνη ακίδα, μπαίνει στο κυταρόπλασμα και μετά απελευθερώνει το RNA γενομικό του υλικό, αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και δημιουργεί φυσικά καινούρια viral particles.
Και στη συνέχεια παρουσιάζεται, γίνεται η αντιγονοπαρουσίαση. Χρησιμοποιεί πάντα τα APCs, τα οποία είναι τα κύτταρα που παρουσιάζουν το αντιγόνο. Και έτσι μετά χρησιμοποιεί το σύστημα ιστοσυμβατότητας, το MHC, και παρουσιάζεται και διεγείρει τόσο την κυταρική, όσο και το humoral και immunity, τη χημική ανοσία. Και προφανώς μετά μία μεγάλη ποσότητα κύτταρο κοινών, τις οποίες βλέπετε εδώ, αρχίζουν να απελευθερώνονται. Μάλιστα στην κατηγορία εδώ της COVID disease χαρακτηρίσαμε ως φλεγμονώδη καταράκτη cytokine storm εδώ, και προφανώς δυστυχώς δημιουργούν το ARDS, και δυστυχώς τις περισσότερες φορές όταν ο ασθενής είναι πάνω από 70 ετών και με συνοστηρότητες που είδαμε πριν, δημιουργεί όχι μόνο μία αλλά πολλά όργανα να πάσχουν σε όλο τον οργανισμό, και δυστυχώς σε αρκετούς ασθενείς τον θάνατο. Στη σοβαρή μορφή η νόσος είναι περίπου στο 5% ευτυχώς. Εδώ φαίνεται ο ιδιαίτερος ρόλος εδώ του ανοσοποιητικού μας συστήματος, και πώς οι ιοί το χρησιμοποιούν έτσι ώστε να δημιουργούνται αυτές οι αντιδράσεις που είπαμε πριν. Και βλέπετε εδώ ότι τα περισσότερα κύτταρα, τα λεμφοκύτταρα, τα NK cells, αλλά και τα μονοκύτταρα, αλλά και το σύστημα εδώ πήξης ενεργοποιείται από αυτόν τον ιό, και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και στον ασθενή εδώ που δυστυχώς εμείς χάσαμε στη μονάδα αντιδικής θεραπείας, αφού στη συνέχεια φάνηκε ότι ένας από τους μηχανισμούς για την παθογένεση είναι και ότι ο ιός προκαλεί θρομποτικά επεισόδια, αλλά και θέματα πήξης, τα οποία απορυθμίζουν τους ασθενείς και δημιουργούν το θάνατο και μέσω πνευμονικής εμβολής ή μικροθρομβώσεων σε όλο το σώμα. Εδώ φαίνεται η ιστοπαθολογία του ARDS από την Μαφρεζάντη και Νταλπία, οι Ιταλοί συνάδελφοι και φίλοι, και προφανώς ορίζεται σε οξία εξιδρωματική φάση, μετά έχουμε την οργανωποιό και πολλαπλασιαστική φάση, και αργότερα μετά την ινοτική εξεργασία, όπου είναι ιδιαίτερα φαίνεται σημαντική σε κάποιους, ευτυχώς όχι πολλούς ασθενείς που θα αποκαταστηθούν από την νόσο. Και φαίνεται ότι και το ιστολογικό πρότυπο αρχίζει να έχει σημασία. Εδώ φαίνεται μια γαλλική δημοσίευση. Στο επόμενο webinar θα έχουμε και Γάλλους συναδέλφους με πολύ μεγάλη εμπειρία στο νόσημα αυτό. Και φαίνεται εδώ ότι έχουμε ουσιαστικά δεσμίδες κολαγόνου οι οποίοι αρχίζουν και συσσωρεύονται μέσα στα βροχιόλια. Έχουμε να βάφεται εδώ ιδιαίτερα το βροχικό επιθήλιο και οι μικρές χυψελίδες να έχουν μέσα ινική, όπως επίσης στην τελευταία εικόνα, και είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, να έχουμε ενδοθυλιακή βλάβη από τον ιό, και αυτό γίνεται μέσα στα ενδοθυλιακά κύτταρα. Εδώ είναι ο μηχανισμός και το πώς δημιουργείται ουσιαστικά το lung injury. Βλέπετε εδώ αυτό το φαύλο κύκλο από δύο σημαντικούς συναδέλφους στον χώρο της αντιδικής θεραπείας. Ο ένας είναι Ιταλός, αλλά δραστηριοποιείται στην Αμερική, ο Πεζέντη, και προφανώς ο Μπροσάρ. Φαίνεται λοιπόν ότι η υποξαιμία προφανώς έχει κύριο ρόλο εδώ, αλλά ο νευροτροπισμός του ιού φαίνεται να είναι σημαντικός, αφού δημιουργεί πρόβλημα στο καρδιοαναπνευστικό κέντρο, προκαλεί delirium και προβλήματα ανοσμίας. Μπορεί να έχουμε πνευμονικό είδημα, και το έργο της αναπνοής είναι σημαντικό να μπορέσουμε να το υπολογίσουμε και να φαινοτυπήσουμε καλύτερα τον ασθενή, αλλά υπάρχει και ένα μεταβολικό φορτίο, το οποίο προκαλεί, επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην νόσο. Εδώ είναι μια μικρή δημοσίευση όπου προσπαθήσαμε να βρούμε τα μαργαριτάρια και τα προβλήματα στα αναπνευστικά νοσήματα, κυρίως για την επόμενη μέρα. Ασχοληθήκαμε κυρίως με τη ΧΑΠ, τα διάμεσα νοσήματα, το άσθμα, μια που ήταν και ο μήνας του άσθματος με την Παγκόσμια ημέρα της 5 Μαΐου, αλλά είναι και μήνας για το κάπνισμα την επόμενη εβδομάδα, και μήνας για τα αγγειακά νοσήματα με την πνευμονική υπέρταση, και προσπαθήσαμε να ενώσουμε
ανανεώσουμε λίγο τη γνώση που υπάρχει. Μια μικρή, τα κλινικά θα μας τα πούνε οι συνάδελφοι και δεν θα ήθελα να μείνω πολύ, αλλά φαίνεται ότι τα συμπτώματα μπορεί εδώ να έχουν μια κατανομή από 2 έως 14 μέρες μετά την επαφή μας με τον ιό και μπορεί να είναι συστηματικά όπως ο πυρετός και τα ρίγη, αλλά και η μυοπάθεια και τα μυϊκή πόνη, οι μυαλγίες, όπως οι περισσότεροι άλλωστε αναπνευστικοί ιοί, αλλά εδώ είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα από το αναπνευστικό με μια δύσπνοια η οποία έχει χαρακτηριστεί έτσι με πολλούς τρόπους και έχει δυσκολέψει πολύ, όχι τους πνευμονολόγους, αλλά όλους τους υπολείπους νομίζω, που είπε και ο Σταύρο σε μια πρόσφατο ένα άλλο webinar που τον άκουσα. Έχουμε το βήχα, μπορεί να έχουμε πονοκεφάλους και αυτό μπορεί να χάσουμε την όσφρηση και την ανοσμία την οποία έχει παρατηρηθεί. Και το περιέγραψαν και οι Κινέζοι συνάδελφοί μας από την αρχή σε λιγότερο όμως ποσοστό. Φαίνεται λοιπόν ότι πότε πρέπει να πάμε σύμφωνα με το CDC στο γιατρό μας ή στο νοσοκομείο, όταν έχουμε πρόβλημα αναπνοής, όταν έχουμε πόνο στο στήθος, όταν έχουμε δυσκολία και βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα εδώ. Φαίνεται επίσης ότι σε ένα σχήμα όμορφο ότι οι μέρες και ο μέσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων, ο πυρετός εδώ σε μεγάλο ποσοστό ασθενών, φαίνεται όμως να είναι περίπου στο μέσο όρο το 50%, ο βήχας αρκετά συχνός, μυαλγία και κόπωση, τα συστηματικά νοσήματα. Βλέπετε εδώ την περίοδο επώασης μέχρι το να μπει στο νοσοκομείο ο ασθενής. Πότε θα νιώσει αυτήν, ίσως είναι μια διφασική φάση του ιού, που ενώ φαίνεται σε κάποιους ασθενείς να πηγαίνει καλύτερα, μετά ξαναρχίζουν τα συμπτώματα και το cytokine storm και κάποιοι από αυτούς καταλήγουν με ILDs στη μονάδα δυτικής θεραπείας, γύρω στη 10η με 11η ημέρα. Και εδώ φαίνεται καλύτερα τα 3 στάδια της νόσου, που είδαμε ότι είναι υπαρκτά προφανώς για όλες τους αναπνευστικούς ιούς, με ένα πρώιμο στάδιο, μετά την φάση του πνεύμονα, όπου έχουμε υποξεμία, με PO2 προς FiO2 κάτω από 300. Εδώ μπορεί να έχουμε ανομαλίες στην αξονική τομογραφία θώρακος, μπορεί να έχουμε συμπτώματα από το ύπαρ, με κίνηση των υπατικών δικτών και η προκαλσιτομνή στην περίοδο αυτή μάλλον είναι φυσιολογική ή χαμηλή, ενώ στην επόμενη φάση που έχουμε το hyperinflammation, την υπερφλεμονώδη φάση, μπορεί να έχουμε ERDS, SIRS με shock και cardiac failure, ενώ εδώ έχουμε αυξημένους όλους τους φλεγμονώδεις δείκτες, τη ΣΕΡΠΕ, την LDH, την IL-6, τα D-dimers και τη φεριτίνη, την τροπονίνη, την προ-BNP και βλέπετε εδώ και κάποιες θεραπείες που ανάλογα με τη φάση πρέπει να δοκιμάζονται. Δεν θα μπορούσα να μην βάλω 2 φωτογραφίες που μας δείχνουν πώς είναι στην αξονική τομογραφία εδώ, η οποία μάλλον έπεται των συμπτωμάτων η απεικόνηση κατά 4 με 5 μέρες, αλλά θα μας τα πούν αυτά οι συνάδελφοι, με τη δεύτερη μέρα να έχουμε λίγο ground glass, μετά εδώ ένα γεωγραφικό πρότυπο, crazy paving που λέμε, και στο προχωρημένο στάδιο της πνευμονίας φαίνεται εδώ να έχουμε πυκνώσεις, ground glass, αλλά και αρχίζει η νοτική εξεργασία, ενώ στην day 8 έχουμε πολύ πιο διάχυτο το ground glass και διάφορες πυκνώσεις. Και αυτό που νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι είναι ότι έχουμε μια ποικιλομορφία και παθοφυσιολογικά, αλλά και το πώς φαίνεται να παρουσιάζεται φαινοτυπικά η νόσος, με την ηλικία να παίζει ρόλο, το φύλλο να παίζει ρόλο λίγο λιγότερο. Φαίνεται ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε λιγότερους τέτοιους υποδοχής στα κύτταρά μας και προστατευόμαστε καλύτερα. Να παίζει ρόλο η φλεγμονή, αλλά και η βλάβη στο ενδοθήλιο, αλλά και οι αιμοστατικές ανομαλίες που είπαμε, με ένα ποσοστό διάχυτης εναλλαγικής πήξης να είναι μάλλον κάτω από 10%. Και η νόσος ευτυχώς να είναι από ήπια ή ασυμπτωματική, δυστυχώς μέχρι πολύ σοβαρή,
και να προκαλεί το θάνατο. Πάμε να δούμε λίγο καλύτερα πώς εκφράζεται ο υποδοχέας εδώ στα κύτταρα του πνεύμονα. Εδώ είναι μια ωραία δημοσίευση που φαίνεται εδώ στους μη καπνιστές, στους καπνιστές ή έκφραση των ACE υποδοχέων και ανάλογα επίσης και με τα στάδια της GOLD. Εδώ φαίνεται επίσης μια πρόσφατη δημοσίευση για τα ενοπικά νοσήματα, τι θα πρέπει να κάνουν για να προστατευτούν. Αυτό ήταν στην πρώτη φάση των ασθενών. Όλες οι εταιρείες έβγαλαν και κάποιες οδηγίες και πότε θα πρέπει να πάνε στο γιατρό. Παρακαλώ λίγο την κυρία Αντωνίου για το χρόνο της. Απλώς αυτό. Ναι, θέλω 3 λεπτά. Αυτό που ήταν σημαντικό ήταν να συνεχίσουν την αντινοτική τους θεραπεία και προφανώς είχαμε δυσκολίες στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών την περίοδο αυτή, αφού δεν γινόντουσαν βιοψίες, δεν γινόταν βροχοσκόπηση, άρα είχαμε μία τροποποίηση του αλγορίθμου. Όμως, πηγαίνοντας την επόμενη μέρα, με 2 πρόσφατες δημοσιεύσεις, μία από τον Πάολο Σπανιόλο και μία αργότερα από τον Μπρόμπτον, φαίνεται ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τους ασθενείς μετά την νοσηλεία τους και ίσως μέχρι και 3 μήνες μετά, με αξονική τομογραφία, όπως λένε οι Γάλλοι συνάδελφοι σε μια ωραία δημοσίευση πρόσφατη από την Γαλλική Πνευμονολογική Εταιρεία, γιατί υπάρχουν ανομαλίες που ίσως να πρέπει να τις παρακολουθήσουμε πολύ πιο στενά, αλλά και να τις θεραπεύσουμε, και ήδη είναι στα clinical trials το inhaled υπυρφενιδόνη και ίσως και ο άλλος αντινοτικός παράγοντας να δοκιμαστεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και είχαμε πολλές δυσκολίες στη διαχείρισή τους, όπως και στο clinical research, αλλά και στη διαχείριση αυτών των ασθενών, που και αυτοί θα έπρεπε να προσέρχονται στο νοσοκομείο και να κάνουν τη θεραπεία τους. Αυτή είναι η δημοσίευση στο Lancet από τον καθηγητή μου, τον Άθολ Wells, και τους συνεργάτες του από τον Nottingham, τον που φαίνεται ότι μάλλον κάποιοι μηχανισμοί με τους οποίους δρούν τα αντινοτικά φάρμακα αλλά και τα νεότερα αντινοτικά φάρμακα ίσως να μπορούν να προλαμβάνουν τη σοβαρή λίμωξη από COVID, και βλέπετε εδώ το ρόλο του mTOR, των Integrinών και της Galectin στην παθοφυσιολογία της νόσου. Προτείνουν οι συγγραφείς ίσως να μπει σε clinical trial τα αντινοτικά φάρμακα και ιδιαίτερα το antifibrotic φάρμακο, το OFEV, τον Intendanib, το οποίο έχει πάρει έγκριση και για τα άλλα ενωτικά νοσήματα, δηλαδή σε κάθε ενωτική νόσο η οποία προοδεύει. Δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε το άσθημα, το τίμησε η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία με ένα πολύ ωραίο webinar, και αφού είχαμε και αλλαγές εδώ στα πρόσφατα τζίνα, φάνηκε ότι η χρήση τον ICS και στον COVID μάλλον είχε ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που θέλουμε στο άσθμα είναι να μειώσουμε τα exacerbations προφανώς και το mortality. Και θα πούμε εδώ για το COVID με αυτή την όμορφη δημοσίευση στο ERJ ότι τα ICS μπορεί να δρούν θετικά αλλά και αρνητικά, αλλά μάλλον φάνηκε και από δημοσίευσεις που ήρθαν αργότερα ότι ίσως να έχουν προστατευτικό ρόλο τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή και η συγκλεσονίδη σε μια ιαπωνική μελέτη, ότι φαίνεται ότι προλαμβάνουν τις παροξύνσεις αφού σχετίζονται με μειωμένη έκφραση του υποδοχέα στα κύτταρά μας, και επίσης ξεκάθαρα το κάπνισμα αυξάνει, όπως είδαμε πριν και στη μελέτη από το New England, το ρίσκο να έχουμε σοβαρή νόσο, και προφανώς έχει αυξημένη έκφραση των υποδοχέων στα κύτταρά μας. Δεν θα μιλήσω για φαρμακοθεραπεία, γιατί είναι ongoing πάρα πολλές μελέτες, τόσο με φάρμακα τα οποία δρούν κατευθείαν στον ιό, και κάποιο από αυτά προς το παρόν έχει πάει πρώιμη έγκριση, είναι μεσημβήρη, που κάποιοι από τους συναδέλφους θα μας πούν την εμπειρία τους, αλλά και φαίνεται ότι τα ανοσοκατασταλτικτροποιητικά φάρμακα, όπως το anti-IL-6 και ο ρόλος της interferonis επίσης έχει μελετηθεί,
και έχει δημοσιευτεί μία μελέτη συνδυασμός ιντερφερόνης με αντιϊκά φάρμακα, μία φάση 2 στο Λάνσεν θετική. Βλέπουμε εδώ ότι το perspective θα είναι προφανώς τα εμβόλια και πώς θα εξελιχθούν, ίσως ένα επόμενο webinar να το συζητήσουμε περισσότερο, γιατί θα έχουμε και νεότερα από ό,τι φαίνεται. Εδώ μία πολύ πρόσφατη δημοσίευση στο Cell ότι οι πρωτεΐνες εδώ, οι δομικές του ιού, φαίνονται να είναι αυτές οι οποίες ίσως να μας δώσουν τη λύση, αφού κατάλληλα αντισώματα φαίνεται να δημιουργούνται για να τις πολεμήσουν. Φαίνεται όμως από την άλλη ότι είχαμε ένα πλεονασμό μελετών και ήμασταν λίγο ίσως από την αγωνία που είχαν οι κλινικοί γιατροί να βρουν το φάρμακο, κάναμε και κάποιες αστοχίες σε αρκετές περιπτώσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι ένα μοντέλο precision medicine μάλλον θα είναι καλύτερα, μια καλύτερη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη το prediction, το prevention, το personalization της θεραπείας, προφανώς και το participation όλων μας. Και εδώ θα κλείσω, γιατί κάποια reviews τα οποία είχαν βγει ήδη φαίνονται παλιά και φαίνεται να είναι εδώ ο κύβος ακόμα σε μια φάση που πρέπει να τον εξερευνήσουμε. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία και τον συνάδελφό μου, τον Βενερίνο Πολέτη, και να σας πω ότι 4 Ιουνίου το απόγευμα θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για τα διάμεσα νοσήματα. Μετά το άσθμα και μετά το καρκίνο του πνεύμονα, η ERS προχωράει και με τα διάμεσα νοσήματα, που φαίνεται να έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Θα μιλήσουμε και για COVID και για το τι χάσαμε κυρίως τα επεμβατικά από την COVID εποχή. Και θα είναι χαρά μου να είμαστε όλοι μαζί και να μας βοηθήσετε, έτσι ώστε να έχουμε αρκετή συμμετοχή και για αυτή την κατηγορία των νοσημάτων, και ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αντωνίου. Εξαιρετική ομιλία. Μέσα σε 30 λεπτά περίπου, γιατί παρέβηκε το χρόνο της κατά 10 λεπτά, κατόρθωσε να μας πει πολλές πληροφορίες που μερικές μόνο να συγκρατήσουμε. Θα έχουμε πολλά να μάθουμε στο μέλλον για αυτή την ιστορία. Ήθελα να σας πω ότι τώρα θα κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα και θα πάρει το λόγο ο κ. Βασιλακόπουλος για να προλογίσει τους επόμενους προσκεκλημένους ομιλητές. Σας ευχαριστώ μέχρι τώρα για την παραμονή σας και την συμμετοχή σας. Τα λέμε σε 5 λεπτά.